Κύριε Πρόεδρε, πάνε 2 χρόνια από το τέλος του Λιγνίτη που είχατε πει με ομιλία σας από το βήμα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Το σχέδιο για την απολιγνητοποίηση που είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την ανάπτυξη όλης της χώρας, αλλά και ιδιαίτερα για εδώ την Μακεδονία και ιδιαίτερα τη Δυτική Μακεδονία, που έβλεπε την πλήρη αποεξάρτηση της χώρας από το Λιγνίτη το αργότερο στο 2028, που σημαίνει κλείσιμο μέχρι τότε όλων των λιγνητικών μονάδων της χώρας. Θα ήθελα να μας πείτε τι περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο και σε ποια φάση βρίσκεστε. Και αν προλαβαίνετε να το υλοποιήσετε πριν δημιουργηθούν και οικονομικά προβλήματα ενδεχομένως στην περιοχή. Θα ήθελα επίσης και ένα σχόλιο για τις αντιδράσεις που συνεχίζονται τόσο από τη μεριά των κομμάτων, όσο και από μερίδα της τοπικής κοινωνίας. Να εκτιμήσω ότι, όπως φάνηκε και από τις αναφορές σας για το θέμα στη χθεσινή σας ομιλία, ότι είστε αποφασισμένος να προχωρήσετε στο σχέδιο μέχρι το τέλος, έτσι δεν είναι? Είναι δεδομένο αυτό. Όχι μόνο για λόγους περιβαλλοντικούς, για λόγους οικονομικούς. Είχαμε προβλέψει την πορεία των πραγμάτων. Ο Λιγνίτης πια, που ήταν η ατμομηχανή της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας για μισό αιώνα, είναι πολύ ακριβός. Εκεί που έχουν πάει οι τιμές των δικαιωμάτων, λοιπόν. Και επειδή η εκτίμησή μας είναι ότι θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν, ο Λιγνίτης δεν είναι επιλογή σήμερα. Και γι' αυτό και είχαμε δίκιο όταν πήραμε αυτή την απόφαση, η οποία μας επέτρεψε να διεκδικήσουμε και σημαντικούς πόρους για τη δίκαιη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας. Από και πέρα θέλω να σας πω ότι στο Υπουργείο Ανάπτυξης υπό τον Νίκο τον Παθανάση έχει δημιουργηθεί μια δομή η οποία δρομολογεί όλο το σχέδιο της δίκαιης μετάβασης. Είναι ένα πολύ σύνθετο σχέδιο το οποίο συμπεριλαμβάνει πολλές διαφορετικές πτυχές. Σε πρώτη προτεραιότητα είναι να αποκτήσουμε τα εδάφη της ΔΕΗ για να δούμε πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση αυτών των εδαφών από βιομηχανίες, από πρωτογενή τομέα, από ανανεμόσιμες πηγές ενέργειας που μπορούν να κατευθυνθούν στην περιοχή. Και η συνολική πόρη ύψους σχεδόν 5 δισεκατομμυρίων που προορίζονται για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη είναι πάρα πολύ σημαντική. Ήδη πρέπει να σας πω ότι στην αποκατάσταση των εδαφών θα δουλέψουν χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι μέχρι και πριν από κάποια χρόνια, μέχρι και σήμερα ενδεχομένως κάποιοι, να δούλευαν στα ορυχεία. Έχουμε πλήρη αίσθηση και του κατεπήγοντος, αλλά και της σημασίας που έχει αυτή η διαδικασία της δίκαιης μετάβασης για να πείσουμε τους πολίτες συνολικά ότι το μέλλον μετά το Λιγνίτη είναι καλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Και είναι και ένα προσωπικό μου στοίχημα αυτό. Θα βρεθώ μάλιστα εντός των επόμενων μηνών στην Κοζάνη για να παρουσιάσουμε πολύ αναλυτικά το σχέδιό μας και να συνομιλήσουμε με τους κατοίκους και με τους τοπικούς φορείς. Αναρωτιέμαι όμως αυτοί οι οποίοι μας λένε όχι. Η δίθεν φιλοπεριβαλλοντική αριστερά τι θέλει, να συνεχίσουμε να καίμε Λιγνίτη? Και ποια είναι η επιλογή? Διότι εδώ πέρα αρχίζω και διακρίνω και στα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής έναν απόλυτο παραλογισμό που μου θυμίζει λίγο ακραία πράγματα που ακούω από τους αντιεμβολιαστές. Δεν μπορεί να λέμε όχι στο Λιγνίτη από τη μία και να λέμε και όχι στις ανεμογεννήτριες. Πρέπει να συζητήσουμε πού θα μπουν οι ανεμογεννήτριες, βεβαίως. Αλλά δεν μπορούμε να φανταζόμαστε ότι η ανεμογεννήτρια είναι το επόμενο μεγάλο κακό το οποίο θα συμβεί στη χώρα, όταν αυτή τη στιγμή θα είμαστε εξαρτημένοι από τον ήλιο και τον άνεμο για να μπορέσουμε να καλύψουμε το κενό στην παραγωγή ενέργειας για να πετύχουμε τους στόχους μας. Άρα θα ζητούσα από όλους περισσότερη σοβαρότητα. Καταλαβαίνω απόλυτα την έννοια και το άγχος των ανθρώπων στη Δυτική Μακεδονία. Αλλά θέλω να ξέρουν ότι τελικά και σύντομα θα γίνει αυτό, η πορεία της περιοχής θα είναι καλύτερη. Ο Λιγνίτης δεν είχε. Είμαστε σε έναν δρόμο χωρίς επιστροφή ως προς τα ορυκτά καύσιμα. Και όσο πιο γρήγορα τον διανύσουμε, τόσο καλύτερα θα είναι για τη χώρα.